Καλησπέρα και καλώ ήρθατε. Είναι η εκπομπή του Ολαμποτάρη. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο στι 107 και 4 και σήμερα μαζί σα. Είμαστε τα μέσα τη εβδομάδα, Τετάρτη. Σήμερα 14 του Μάρτιου και θα πάμε μέχρι τι 7 φυσικά με όλα τα θέματα του Άρη. Με αυτά θα ασχοληθούμε σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ό,τι άλλο είναι καταγεγραμμένο αυτή τη στιγμή στην κίτρινό μαύρη επικαιρότητα. Εσεί μπορείτε να συμμετέχετε φυσικά εννοείται στην εκπομπή με το δικό σα τρόπο. Μπορείτε να το κάνετε μέσω μηνυμάτων FM και ενώ. Γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, είμαστε στην διάθεσή σας. Ενδεχομένως σήμερα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα δούμε πώς θα πάει α, η εκπομπή, να βγάλουμε και κάποιες γραμμές. Θα το δούμε αυτό λίγο α, λίγο αργότερα. Α, το ποδόσφαιρο ετοιμάζεται για ένα σημαντικό παιχνίδι την ε, Κυριακή, το μεσημέρι κοντα στην Παναχαϊκή. Σήμερα είχαμε και θα τη σχολιάσουμε την είδηση της επιστροφής του Κενάν Μπαργκάν στις προπονήσεις της, της ομάδας και ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάει δηλαδή, η προετοιμασία της ομάδας για αυτό το παιχνίδι ενώ το μπάσκετ ξεκινάει και αυτό με την, για τον αγώνα με τον γυμναστικό σύλλογο Λάρισας Φάρος όπως είναι το πλήρε όνομά του 4,5 ώρα το Σάββατο παίζει ο Άρης σε αυτό το, το παιχνίδι που είναι πριν από το παιχνίδι φυσικά με τον ΠΑΟΚ την επόμενη Τετάρτη. Ορίστηκε Τετάρτη και μάλιστα βγήκε και η ώρα στις 4.30 το... στις 6.30 το απόγευμα θα διεξαχθεί την μεθεπόμενη την επόμενη Τετάρτη ακριβώς μία εβδομάδα από σήμερα δηλαδή το, το παιχνίδι αυτό. Ε... Αυτά θα είναι τα βασικά θέματα της εκπομπής μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί σας. Να σας πω ότι α, ο διαιτητής της αναμέτρησης αυτής α, την Κυριακή με την Παναχαϊκή θα είναι ο Γιώργος Λάμπρου. Είναι από το σύνδεσμο Εύβοιας. Αυτός ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση στην Αγιά για την 22η αγωνιστική του, του πρωταθλήματος. Α, με βοηθούς α, φίλος από τη Βιωτία Κορτέσης από την Αθήνα και τέταρτο Αδαμόπουλος από τη Ζάκυνθο. Ο Λάμπρου ο έχει παίξει ένα παιχνίδι του Άρη φέτος στον πρώτο γύρο και παιχνίδι στο οποίο ο Άρης κάνει την απίθανη ανατροπή με τον Εργοτέλη α, εκείνο το 2-3 στο, στο Παγκρίτιο Αυται, α, αυτό το παιχνίδι σφύριξε ενώ είναι σε κάποια μάτς και τέταρτο στην, στη Σούπερ Λίγκα ενώ το Καλυθέα όφη το Σάββατο στι 3 στο Ελ Πάσο θα σφυρίξει ο Μανούχο από την Αργολίδα. Το Εργοτέλη Δόξα μα ο Ανούσο από τη Λακωνία. Υπάρχει κάποιο άλλο που μα ενδιαφέρει. Όχι, νομίζω. Ε, αυτό μα ενδιαφέρει είναι το μάτς του Άρη, φυσικά. ο στο κύριος... στο Λάμπρου. Λάμπρου. Είχε ένα μάτς, τον είχα δει σε ένα μάτς πανιόνιο σόφι. Ναι. Στο κύπελο. Ναι, είναι τέταρτο είχε... δηλαδή στη Σούπερ Λίγκα και τον βάλανε και κάποια κύπελα. Ναι. Φέτος μας και τον ε, Ψιλό ψυλο... <laughs> <laughs> εκτέλεσε τον, τον Όφι σε εκείνο το μάτς. Αλλά ήταν στην ε, προηγούμενη κατάσταση. Δυναμώστε τη μουσική. Χαμήλωστε. Λοιπόν. <laughs> Λοιπόν, ήταν στην προηγούμενη κατάσταση του Όφη, όχι στα νέα δεδομένα του Όφη. Τώρα δεν ξέρω. Ο Όφη τι θέλει αυτό το μάτσα. Τον Παναχάκη ή άρεσε. Για σου πω. Χ. Ο ρόλο διπλό το θέλει. Ή χ. Ή διπλό. Εγώ νομίζω χ το θέλει. Ναι, εντάξει. Τέλο πάντων, ένα μάτσο το οποίο θα παίξει το ρόλο τη και η Νομίζω ότι με 50 ρίσκια Διετησία. Ο Άρης δεν μπορεί να χάσει από την, την Παναχακή με τίποτα. Βέβαια, είναι ένα παιχνίδι το οποίο οι πατρινοί το βλέπουν ω σημείο αναφοράς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο οι πατρινοί το βλέπουν στο το παιχνίδι της χρονιάς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο οι πατρινοί ετοιμάζουν κορεό και ζητάνε από τον κόσμο να είναι μισή ώρα νωρίτερα για να πάρει ε, οδηγίες παρουσίας στο, στο γήπεδο. Είναι ένα παιχνίδι γενική επιστράτευση, είναι ένα παιχνίδι που επιστρέφει με μορφή. Είναι διαφορετικό, εγώ δεν περίμενα. Όχι, όχι. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι γιατί έρχεται μια πολύ μεγάλη ομάδα να παίξει στην, στην πόλη του. Και κατά ψέματα και η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει βγάλει πολύ σπουδαίου ποδοσφαιριστέ στο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι παλιότεροι φυσικά δεν μπορούν να ξεχάσουν μια τεράστια προσωπικότητα. Ο Δαβουρλή, για παράδειγμα. Ο συγχωρεμένο, ε, ε, αλλά και αυτή ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τα, τα τελευταία χρόνια και με διοικητικά προβλήματα και με οικονομικά. Άλλαζε του προπονητέ ανταποκάμισα τις διοίκηση. Γενικότερα, είναι μια ομάδα και αυτή η οποία ε, ε, εκπροσωπεί μια, μια μεγάλη πόλη εντάξει, με πάρα πολύ κόσμο και, και εμπορικό και οικονομικό κέντρο και λιμάνι. Γενικότερα, είναι μια. Μια ομάδα η οποία κάνει την δική τη επιστροφή και αυτή σιγά σιγά, και καταλαβαίνετε ότι αυτό το παιχνίδι κόντρα στον Άρη είναι μια αφορμή να ξαναακουστεί και η Πάτρα και η Παναχαϊκή ε, γενικότερα. Από τη στιγμή μάλιστα που το έλεγα και χθε, δεν υπάρχει το Σαββατοκύριακο μάτι για τη Λίγκα Οπότε όλα τα βλέμματα και όλο το ενδιαφέρον και είναι εξαιρετικό το timing, ούτε να το προγραμμάτιζαν. Yeah. Πέφτουν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Football League και πολύ περισσότερο φυσικά στο μάτι τη Κυριακή αυτό ανάμεσα στον. Παναχαϊκή και τον Άρη που θα κρίνει και πολλά πράγματα γιατί είναι και πολύ πάνε... σημαντικό βαθμολογικά. Να το πάνε και λίγο πιο αργά, ρε παιδί μου. Πηγαίνανε και 5 η ώρα, 3 η ώρα Άμαστε. τώρα. Εντάξει, ναι. Ε... Για να πάμε ε... με άνεση, όχι... ναι, <laughs> είναι ένα μάτι το οποίο όπω καταλαβαίνετε έχει και ο περιτύλιγμά του γενικότερα. Είναι κρίσιμο βαθμολογικά. Θα έχει... Εγώ πιστεύω θα έχει ωραία ατμόσφαιρα. Αυτά είναι ωραία. Μένα μου αρέσουν αυτά. Ναι. Από το να πα πηγαίνει σε γήπεδα κοτέτσια και με λίγο κόσμο και κακούς αγωνιστικούς χώρους. Είναι δεδομένο ότι ο Αυγέρης θα θυμόταν, φίλε, τον Νότιτζι. Α, τον Νότιτζι, ναι. <laughs> ο οποίο βγήκε γιατί είχε συλληφθεί μια περίοδο. Ε, καλά, και ο Γρηγόρης Γιωργάτος, είναι στην Παναχαϊκή, Για παράδειγμα, ένα ακόμη ποδοσφαιριστή που έχει συνδέσει το όνομά του με την Παναχαϊκή είναι ο γρήγορο Γιωργάτο. Ο άλλο λέει: Τι ώρα θα φάμε, άμα είναι πέντε. Τρει ώρα είναι το μάτσο, όχι πέντε. 3. Απλά έλεγα εγώ μήπω το κάνουμε πέντε για να έχουμε μία άνεση μεγαλύτερη. Ναι, Τέλος δεν Εδώ είναι... πήγαμε στο Αίγυπτο, στην Πάτρα, κολλήσουμε. Ναι. Και κοντά είναι. Κοντά είναι, κοντά είναι. Είναι βέβαια μεγάλη η, η απόσταση η διαδρομή δεν είναι. Τέσσερι ώρε και ένα τεταρτάκι είναι πλέον με το καινούργιο το δρόμο. Εντάξει. Καλά είναι. Είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία θα τραβήξει κόσμο κατά ψέματα. Ακόμα που θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Δεν είναι και πολύ μεγάλο ούτω ή άλλω. Ε, 5-400 Αγία, Δεν είναι πολύ μεγάλο και α, επειδή είναι και πολύ σημαντικό το μάτς βαθμολογικά, είναι το τελευταίο μάλλον χαρτί τη Παναχαϊκής α, Διότι αν χάσει ή αν δεν κερδίσει. Καλά, αν χάσει δεν το συζητάμε, αλλά ακόμη και αν δεν κερδίσει, κερδίσει ο παλιά του. Τελευταίο το τελευταίο παιθνίδι. χαρτί γιατί το λε. Ε, παίζει, έχει τον όφη. Δηλαδή, ο όφη πάει στην καλυθέα. Είναι 5 βαθμοί. Ε, αν είναι αν από κερδίσει. Τα τελευταία, ναι. Ίσως, ε, είναι το τελευταίο. Ενδεχομένω να, να, να επιφέρει μια. Με Μια στεναχώρια, μια απογοήτευση, ναι. μια δεχόμενη αποτυχία γιατί θα φέρει και πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ε, Καταλαβαίνει πώ το, το λέω. Ναι, λέω, σε σχέση με τον Άρη, νομίζω τελειώνει. Ναι, με τον Άρη είναι ξεκάθαρο ότι τελειώνει διότι ναι. ο Άρη, άμα καταφέρει και κερδίσει την Κυριακή στην, στην Αγιά, ε, παίρνει μια διαφορά πλέον 10 βαθμών από την τρίτη θέση. Είναι νομίζω μια πολύ μεγάλη διαφορά για να μπορέσει να την καλύψει. Πρέπει να αυτοκτονήσει μετά ο Άρη στα υπόλοιπα παιχνίδια για να γίνει κάτι τέτοιο. Και σημαντικό επίση το γεγονό. Ε, είναι ότι θα ξέρουμε και το αποτέλεσμα του Όφη. Ναι, το Σάββατο παίζει Όφη, οπότε και αυτός δίνει δύσκολο παιχνίδι. Κοντά στην Καλυθέα, βέβαια είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Καλυθέα. Έχει το προβάδισμα και το πλεονέκτημα σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Yeah. Θα ξέρουμε το Σάββατο. Παράδειγμα, Ο Ναι, Τι ακριβώ θα γίνει και σε αυτό το παιχνίδι που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Ο Άρης ο οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά σήμερα την προετοιμασία του για αυτό το παιχνίδι τη Κυριακή με αρκετού ποδοσφαιριστέ να επιστρέφουν με κάποιε δεδομένε απουσίε όπω αυτή του Μιλούνοβιτ, ο οποίο τραυματίστηκε και τα ξέρω θα το ξαναδούμε μέχρι τι γιορτέ του Πάσχα, μετά το Πάσχα πλέον. Θα δούμε το, το Σέρβο να επιστρέφει. Αλλά έρχονται λίγο μαζεμένε οι απουσίε. Ο βέβαια έχει ένα ρόστερο το οποίο νομίζω εντάξει. είναι αρκετά πλούσιο, όπω το λέει και ο Νίκη χθε. Ε, αλλά απλά έρχονται όλε μαζί κάποιε απουσίε. Δηλαδή, λείπει ο Μιλούνοβιτ για ένα χρονικό διάστημα. Θα λείπει ο Μουμίν για, για δύο ο συνεχόμενα χρόνια. Ναι, να πούμε, Επιβεβαιώθηκε αυτό που σα λέγαμε χθε. Δηλαδή, ότι θα εκτίσει την ποινή του στο επόμενο εκτό έδρα παιχνίδι. Αυτό που ακολουθεί δηλαδή με τον Κισαμικό και στο εντό έδρα με την δόξα μα. Επέλεξε δηλαδή και. Ήταν αναμενόμενο ο προπονητή να τον έχει στα δύο πολύ σημαντικά και δύσκολα εκτό έδρα παιχνίδια με Παναχαϊκή και Όφη, τον βασικό του αμυντικό μέσο δηλαδή και τον δήλωσε στα δύο ενδιάμεσα παιχνίδια στην τετράδα που υποχρεωτικά θα έπρεπε να δηλώσει. Κυριακή πάντως βλέπω λίγες μπόρες και καταιγίδε. στην Πάτρα. Ωραία. Με 16 βαθμούς ή με 16 βαθμούς, μια χαρά Η θερμοκρασία είναι μια χαρά, mm. όπως όλη την εβδομάδα θα είναι καλές οι, οι θερμοκρασίες. Mm. Εν μέρει η με δέ. Να είμαστε τυχεροί να μην βρέχει την ώρα του μάτς τουλάχιστον. Okay, Καλησπέρα, παιδιά. Λέει ο 7:41: Πώ γίνεται να μην επιτρέπουν πάλι σε εμά μετακίνηση οπαδών ήμαρτων, διπλό να τελειώσουμε. Και αν είχαμε κάποιο νέο από την επιτήρηση. Όχι, από το, ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν έχουμε ακόμη κάποιο, κάποιο νέο. Δεν ξέρω Καλό αν... είναι αυτό. Ναι, δεν ξέρω καν αν άνοιξε του φακέλου. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση δηλαδή, για το σε ποια φάση βρισκόμαστε. Κοίταξε ο Άρης, Γενικά νομίζω ότι. Και σε θέμα την επιτήρηση, δεν έχουμε γνώση okay, του φακέλου, Όχι, ενημέρωση αλλά... δεν έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούγεται κάτι για καμία ομάδα, όχι μόνο για τον Άρη γενικότερα. Το ότι δεν ακούγεται, εγώ το εκλαμβάνω ως θετικό ιονό. Διότι αν υπήρχε Α. κάποια παραφωνία. Δεν στο πάθηνα εγώ. Ε, να είστε σίγουροι ότι θα είχε ήδη κυκλοφορήσει και θα είχε γίνει ήδη σημαίακι, νομίζω. Καταρχήν να πούμε το εξή, ότι ε, επικοινωνώντα όχι με τον Άρη, αλλά και με του νομικού των παικτών, του δικηγόρου, του παίκτε. Διαπιστώνουμε ότι είτε έχουν πληρωθεί είτε έχουν διακανονιστεί οι οφειλέ. Και δεν έχει προκύψει κάποιο. Δηλαδή, πέρσι, σα έλεγα και ο Αλέξη και εγώ, αλλά, με, όταν πήγε ο φάκελο, λέγαμε, παιδιά, ναι, μεν λέει ο Άρης αυτό, αλλά έχουμε τον Αντρέου. Ναι, μεν λέει ο Άρης αυτό, αλλά έχουμε την εφορία με καθυστέρηση. Ναι, μεν έχουμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε η πληροφόρηση. Τώρα δεν υπάρχει κάτι και από ό,τι πληροφορούμαστε, σιγά σιγά α, και του Ήλιτς α πούμε. Είναι τα τελευταία που έχουν μείνει. Κάποια, ένα μικρό ποσό, 8-9 χιλιάρικα, μπορεί να έχει ρυθμιστεί κιόλα αυτό σήμερα. Ε, πήρε δηλαδή και τα υπόλοιπα 25 Σε από τα 300. Δεν με απασχολεί πλέον καθόλου αυτό. Κάποιε απασχολεί, ένα, ανακοίνωση. απασχολεί τον κόσμο. Ε, θέλω, θέλω να βγάλει μια ανακοίνωση, είπα, όταν τελειώσει Μα. με όλε αυτέ τι περιπτώσει και τακτοποιήσει τι εκκρεμότητε που υπάρχουν με τον Αντρέο, τον Καράμπελα, τον. Ο Αντρέο λείξοφλήθηκε. Ναι, τον. πε το να. Ρόβας. Το ρόβα και τα λοιπά, να τελειώνει και να βγάλει μια ανακοίνωση ότι ξεμπερδέψαμε με τι υποθέσει από πέρσι. Τελειώσαμε, καθαρίσαμε ναι. και πάμε από εδώ, στο από εδώ και πέρα. Και το από εδώ και πέρα είναι η φετινή ομάδα. Ε, να ρίξουμε και λίγο το, το βλέμμα μα και το ενδιαφέρον ναι. μα και στη φετινή ομάδα γιατί σα λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι αναγκαστικά τα παιδιά βάλανε πλάτη τη φετινή ομάδα, εν γνώση του δηλαδή. Δεν είναι ευχάριστο για κανέναν εργαζόμενο φυσικά Αλλά εν γνώση του. Και α, Λόγω του γεγονότος ότι έπρεπε να τακτοποιηθούν Οι περσινές εκκρεμότητε, Πήγαν λίγο Έχει. πίσω α, αλλά δεν είναι και απλήρωτη. Οτι... Και δεν είναι... είναι και τα ίδια κάτι νούμερα κάτι σε σχέση με την περσινή χρονιά Το έχουμε πει από την αρχή τη σεζόν Ότι το μπάτζετ είναι ασκε... αρκετά μειωμένο Σε σχέση με την περσινή σεζόν Δεν είναι δηλαδή Δεν είναι νούμερο που προκαλεί υλικό. Έτσι και δεν μπορεί να καλυφθεί. Και να πω και κάτι. Και ειδικά αν έρθει άνοδο, μπορεί να ναι. ναι από τώρα. την επικείμενη άνοδο του, του Άρη. Να πω ότι τουλάχιστον πρέπει να, έχουμε μια, να έχουν μια ειλικρίνη οι άνθρωποι τη Δηλαδή να λένε ότι. Παιδιά, το ξέρανα την αρχή ότι η φετινή χρονιά θα είναι λίγο πιο δύσκολη. Υπάρχει μια ροή, αλλά υπάρχουν και καθυστερήσει. Όχι, υπάρχουν. Το τελευταίο διάστημα έτσι. οι καθυστερήσει είναι σημαντικέ. Αυτό δεν πρέπει να το. Εμεί θα σα λέμε, λέμε τα πράγματα έτσι ακριβώ όπω έχουν για να έχετε μια εικόνα. Έτσι. Και έχει την, την αιτία τη σε αυτό που σα αναφέραμε. Παιδιά, πρέπει να πάνε τα χρήματα εκεί που πρέπει να πάνε. Σε όλου αυτού που σα αναφέρουμε τι τελευταίε mm. εβδομάδε. Δεν είναι, παραλαμβάνω, ευχάριστο για κανένα Ότι για εμά θα ήταν αν ήμασταν εργαζόμενοι και δεν παίρναμε τα λεφτά μα. Αλλά από εδώ και πέρα και εφόσον τακτοποιηθούν και οι τελευταίε εκκρεμότητε, ε, λογικά θα επιστρέψει μια κανονικότητα στη ροή Έτσι. και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και άμα υπάρχει και μαζική παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, θα είναι και πολύ πιο εύκολο αυτό να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι οριστικά και αμετάκλητα αυτέ οι εκκρεμότητε θα κλείσουν καλώ εγώ των πραγμάτων με τον Άρη στη Σούπερ Λίγκα. κάναμε ένα. Εντάξει, ένα μικρό άνοιγμα προλόγο. θα υπάρχει στο τέλο τη σεζόν. Αυτό το, ναι, λέω, το ναι, δεν υπάρχει Άρα. περίπτωση να καταφέρουν να καλυφθούν όλα αυτά τα ποσά. Είσαι έτοιμοι. Είσαι πάει να πα σε διαφημίσει. Είσαι πανέτοιμη, είσαι σίγουρη. Θα δείξει. Θα δείξει. Αν ακούσετε λοιπόν. τίποτα νεκρό και δεν ακούγεται τίποτα στον αέρα, θα να πάμε στο, break. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε παρότι στην εκπομπή του Ολαπαοτάρη. Ο φίλο ο 353 λέει καλησπέρα. Όπω είπατε, πάρα πολύ σημαντικό μάτι στην Κυριακή που, με νίκη, που θα είναι νίκη. Ξεμπερδεύουμε απλά. Αλλά το 95% του κόσμου, λέει στο υπόλοιπο του μηνύματο του 5, 353. Ασχολείται με την ομάδα της Κλεάνθρωση. Φτάνει, λέει. Ευτυχώ η ομάδα είναι άκρο επαγγελματία. Καλά, ασχολούνται με την ομάδα τη Κλεάνθρωση, γιατί είναι η επικαιρότητα τώρα ε, τέτοια. Ε, υπάρχει μια καζούρα τώρα. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι. Είναι ε, θεμητή, ω ένα. Με βάθμα. όλα πρέπει να ασχολούμαστε. Ε, εντάξει. Εντάξει, αυτό το θέμα που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, τι να συζητάμε τώρα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μην το σχολιάσει, δεν μπορεί να μην το συζητήσει, δεν μπορεί να μην ασχοληθεί. Δεν μπορεί να μη σε απασχολήσει καταρχά εμά, ω επαγγελματίε του χώρου που βιοποριζόμαστε από αυτό που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να μην το σχολιάσει. Πραγματικά, όταν συμβαίνουν πράγματα και θάματα, σημεία και τέρατα, είναι ε, το αυτονόητο. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν ο κόσμο ασχολείται ή όχι, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, ο καθένα πώ το, το αισθάνεται. Ε, για μένα. Δεν θα πρέπει να αποπροσανατολιστεί φυσικά η ομάδα και νομίζω ότι δεν αποπροσανατολίζεται. Ε, Όπω λες είναι επαγγελματία, ξέρουν ποια είναι η αποστολή του, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Δεν τίθεται κάποιο ζήτημα δηλαδή να επηρεαστεί η ομάδα από όλο αυτό που συμβαίνει στην περιραίωση ατμόσφαιρα του ελληνικού ποδοσφαιρού. Είναι προσιλωμένοι στο στόχο και είναι όντω ένα σημαντικό μα γιατί ξέρουν ότι εάν δεν χάσουν και πολύ περισσότερο αν κερδίσουν. Ε, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα όσον αφορά την, ε, την πρώτη θέση σίγουρα, ε, τη διαφορά με την Παναχάικη. Ε, βάζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Παναχάικη που θα πρέπει να χθίσει πάρα πολύ και για τη δεύτερη θέση. Αν θέλει, γενικότερα ο Άρης ηρεμεί με ένα διπλό την Κυριακή. Βλέπει τα πράγματα, ε, δεν θα λέγα ακριβώ με μια αποστασιοποίηση, αλλά με μια άνεση, με μια ε, ασφάλεια, με μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά σε αντίθετη περίπτωση μια ήτα, ομιγέννητο ε, θα μειώσει τη διαφορά από την ε, τρίτη θέση στους τέσσερις βαθμούς και θα ε, δημιουργήσει έτσι συνθήκες πάλι έντονου ανταγωνισμού θα κάνει και τα επόμενα παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά θα διατηρήσει την αγωνία, το άγχος, το σφίξιμο γενικότερα ε, και στι επόμενες αγωνιστικές είναι ένα μάτι το οποίο μπορεί να σε φέρει πάρα πολύ ψηλά από τις αρχές Μάρτη να αρχίσει να κοιτάς το καλοκαίρι ή μια ενδεχόμενη αποτυχία να μετακυλήσει για αργότερα τις, ε, τις εξελίξεις και την εξασφάλιση και μαθηματικά της, ε, της ανόδου. Να δούμε ένα μάτς είναι, ποδόσφαιρο είναι ε, ποτέ δεν ξέρεις ποια μπορεί να είναι η έκβαση μιας ποδοσφαιρικής αναμέτρησης. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, πώ να το προσεγγίσουν αυτό το, αυτό το παιχνίδι. Ξέρουν πόσο σημαντικό είναι, ξέρουν πόσο δύσκολο θα είναι, τι συνθήκε θα διαμορφωθούν. Τώρα, το ποια θα είναι τα πλάνα του προπονητή κτλ. Αυτό έρχεται και σε δεύτερη μοίρα. Άλλωστε, ο προπονητή, επειδή έχει περάσει και από την Παναχαϊκή ω προπονητή, ξέρει και το περιβάλλον, ξέρει και τι δυνατότητε τη Παναχαϊκή, δεν του είναι άγνωστη δηλαδή σε καμία περίπτωση, όπω δεν είναι άγνωστο ο Άρης φυσικά στην Παναχαϊκή. δύο ομάδε γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, όπω νομίζω λίγο πολύ γνωριζόμαστε όλοι στη, στη ξέρουμε πάνω κάτω τι μπορούμε να περιμένουμε. Δυνατό παιχνίδι, α, με ένταση σίγουρα, ενδεχομένω και με δυνατέ μονομαχίε, θα μετρήσει και το πάθο, θα μετρήσουν πάρα πολλά πράγματα πέρα από το όποιο τακτικό κομμάτι από τους δύο προπονητές. Από αύριο θα αρχίσουμε να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το τι σκέφτεται ο Δημήτρης Πανός για το, για το παιχνίδι. Θέλει να δει πρώτα σε ποια κατάσταση θα είναι οι παίκτες οι οποίοι επιστρέφουν από τραυματισμό και αναφέρομαι στον Πασά και τον Ιντζόγλου κατά κύριο λόγο. Ε, με βάση το, την εικόνα τη σημερινή δεν υπάρχουν και πάρα πολλές πιθανότητες για τον Μπασά. Είναι λίγο παρακινδυνευμένο να επιστρέψει στο συγκεκριμένο που είναι και να μάθει πάρα πολύ μεγάλη ένταση με κίνδυνο υποτροπή. Ε, δεν ήταν σε φάση σήμερα να βγάλει ολόκληρο το πρόγραμμα. Είναι Τετάρτη. Δεν του δίνω πολλέ πιθανότητε, να σα πω την αλήθεια, με βάση, επαναλαμβάνω, τη σημερινή εικόνα του. Άρα θα πρέπει είτε να τον ξεχάσουμε είτε να τον ε, έχει απλά στην, ε, στην, αποστολή για κάποια λίγα λεπτά. Αλλά νομίζω ότι αν και τις επόμενες δύο προπονήσεις αύριο και μεθαύριο ο Πασάς πει στο Σπανό ότι δεν αισθάνομαι ακόμη έτοιμος νομίζω ότι δεν θα τον πάρει καν στην αποστολή. Θα πάρει έναν πιο έτοιμο ποδοσφαιριστή. Ο Ιτζόγλου νομίζω θα είναι ε, στην αποστολή. Δύσκολα θα είναι στο βασικό σχήμα. Δίνω προβάδισμα στο Νίκητς ο οποίο έκανε και καλό μάτς με τον, με τον Ερκοτέλη Και από εκεί και πέρα Θα δούμε αν σκέφτεται Να αλλάξει και κάτι άλλο ο προπονητής του Άρη Για το συγκεκριμένο παιχνίδι Έχει πλέον το Βαλεριάνο Έχει πλέον και τον Μπούρμπο Ξανά στη διάθεσή του Έχει επιλογές για να καταστρώσει την, Και να επιλέξει την καλύτερη Δυνατή ενδεκαδόπος Από ό,τι διαβάζω και από το ρεπορτάζ Της Παναχαϊκής και η ομάδα από την Πάτρα δεν έχει προβλήματα. Ο Σοκράτης ο Φρυδόπουλος βλέπει παίκτες οι οποίοι να επιστρέφουν όπως και τον τιμωρημένο Γκίνο που εξέτησε την ποινή του να είναι ξανά στην διάθεσή του. Και μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ, η νίκη αυτή στο, στα Χανιά, στα Περιβόλια έφτιαξε και πάλι το, το κλίμα και όλοι ζουν και αναπνέουν στην Πάτρα για το παιχνίδι με τον Άρη. Τώρα, όσον αφορά το θέμα που σα αναφέραμε στο ξεκίνημα τη εκπομπή, δηλαδή την είδηση που έκρυβε η σημερινή μέρα, για την οποία σα είχα προαναγγείλει λίγο πολύ και τι προηγούμενε μέρε, την επιστροφή δηλαδή του Kenan Μπαργκάν στι προπονήσει. Αυτό έγινε σήμερα. Ο παίκτη, βέβαια, επειδή το τελευταίο διάστημα ήταν ξένο σώμα, ήταν εκτό κλίματο και εκτό προπονήσεων, θα χρειαστεί ένα διάστημα ατομικών προπονήσεων προκειμένου να ενταχθεί στις υποχρεώσεις ξανά της ομάδας. Άρα από εβδομάδα θα επιστρέψει στις προπονήσεις με, τις, με τους υπόλοιπους του. Θα κάνει δηλαδή ολόκληρη την εβδομάδα ατομικό πρόγραμμα και από εβδομάδα θα τον έχει στις προπονήσεις της ομάδας ο Σπανός, ο οποίος δέχθηκε ουσιαστικά την εισήγηση και την απόφαση του Παύλου Μηροφορίδη, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος πήρε σε πολύ μεγάλο ποσοστό πάνω του την συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο θέμα της επιστροφής του Κενάν Μπαργκάν. Αυτός το δούλευε όλο το τελευταίο διάστημα α, και αυτός αποφάσισε ουσιαστικά να επιστρέψει ο Κενάν Μπαργκάν και να μην υπάρχει η παραμικρή σκιά στα αποδητήρια της ομάδας και να πάει η ομάδα α, μ, μια γροθιά στα καθοριστικά παιχνίδια και στην α, τελευταία έτσι, στο τελευταίο πριν του πρωταθλήματο. Νομίζω ότι αυτή είναι η σημειολογική ανάλυση τη κίνηση. Δεν ξέρω αν θα τον υπολογίζει όχι ο προπονητή, αν θα τον βάλει όχι. Αυτό είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά τον ίδιο. Το ότι επιστρέφει όμω πρέπει, να το, πρέπει να ευχαριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Παύλο Μυροφορίδη, ο οποίο επαναλαμβάνω είναι αυτό που το πήρε πάνω του. Ενδεχομένω για να καλύψει, αν θέλετε, και τον προπονητή, ο οποίο είχε εκφράσει την επιθυμία μέχρι το τέλο τη σεζόν να μην επιστρέψει ο, ο Μπαργκάν. Το θέμα είναι και ο ίδιο ο Μπαργκάν να καταλάβει πέντε πράγματα. Εντάξει? Ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνε στην ομάδα. Ότι υπάρχει πειθαρχία. Ότι υπάρχουν εσωτερικοί κανονισμοί. Και ότι δεν θα πρέπει πρωτίστω να αδικεί και ο ίδιο τον, τον εαυτό του. Είναι ξεκάθαρα το τελευταίο χάρτη που του δίνεται α, από την ομάδα. Και οφείλει επειδή είναι ακριβώς το τελευταίο. Να το εκμεταλλευτεί. Παρουσιάστηκε και το σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού με τη θλάση που υπέστη ο Μιλούνοβιτ, άρα μείον μία θέση στα πλάγια τη επίθεση. Εάν το εκμεταλλευτεί, εάν είναι καλά, εάν δείξει ότι πραγματικά ε, επέστρεψε ψυχή και σώματι στι υποχρεώσει τη ομάδα, ενδεχομένω στα επόμενα παιχνίδια να πάρει ξανά την, την ευκαιρία του. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω στα πλαίσια, παραλαμβάνω, της ηρεμίας, το να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα μέσα στην ομάδα, μέσα στα αποδετήρια ενώψη της τελευταίας κρίσιμης αυτής της καμπής του προταθήματος, αποφασίστηκε να επιστρέψει στην, στην, ομάδα. Ξεκάθαρα, αυτό υπόθηκε και σήμερα. Μέσα στα αποδητήρια. Ζήτησε βέβαια συγγνώμη και ο ίδιο από όλη την ομάδα και από τους του συμπαίκτε του, όπω όφιλε να κάνει απέναντι σε όλου. Και πλέον, αφού τελειώσει το ατομικό του πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα, από τη Δευτέρα θα επιστρέψει και στι προπονήσει. Από τη Δευτέρα. Εννοείται ότι όσου ημέρε δεν έκανε προπόνηση, θα πρέπει να. Μπορεί να τον πάρει την Κυριακή. Όχι. Μπορεί. Δεν ξέρουμε. Τι να πάρει? Να τον πάρει. την αποστολή. Δεν άκουσε τι είπα τώρα. Όχι. Τη Δευτέρα είπε. Είσαι φιλοξενούμενο στην του... Ελλάδα. Ναι, ναι. Συνήθω ναι. ναι. Συνήθως, ναι. <laughs> <laughs> τι έκανε ο Διευθετούσα ζητήματα άλλα. Τι πρισ... λέω τόση ώρα. Ε? Ότι ο παίκτη είναι καιρό έξω. Α, και θα μάλιστα. πρέπει να κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα όλη την εβδομάδα Συνόμη, και να Δευτέρα... αποδείξει. είναι έξω δηλαδή. Δεν το παρακολουθούσα εγώ όχι τώρα εσένα, γενικά. Ναι. Δηλαδή δεν έκανε καθόλου προπόνηση. Συγγνώμη καθόλου. Γιατί. Mm. Τέλο πάντων. Ωραία. Τώρα κάνει ένα χαλαρό τρεξιματάκι τώρα. Τι, ας... Είναι και στον ποδοσφαιριστή. Χρειάζεται γενικότερα, τα έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Μπορεί κάποιοι και κάποιοι άλλοι σε πολλέ ομάδε έχουν. Ε... Ε... Έχουν τιμωρηθεί, έχουν τεθεί εκτό ομάδα, αλλά είναι και το πόσο το έχει πόσο δεν το έχει. Μπορεί να πα να κάνει γυμναστήριο για παράδειγμα. Μπορεί να, να κάνει μόνο σου ένα, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα σε αφήσει πίσω. Ε, ο Μπαργκάν ε, δεν είναι από αυτέ τι περιπτώσει <laughs> καλό ή κακό. <clears throat> το ξέρουμε λίγο πολύ αυτό και γι' αυτό θα χρειαστεί ένα διάστημα ατομικών προπονήσεων, προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί ξανά στι προπονήσει με την υπόλοιπη ομάδα. Καλησπέρα, λέει παιδιά, ο Κανακούδη μπορεί να βοηθήσει ω αμυντικό χαφ. Μυντικό χαφ, ε. Έπαιξε ποτέ. αμυντικό χαφ, Κανακούδη, δεν το θυμάμαι. Φίλε τώρα. Ναι, έχει παίξει. Αμυντικό χαφ, αλλά. Δεν νομίζω να σου ε, πω, τώρα... Είσαι υπερπλήρη εκεί, δηλαδή. Συγγνώμη, έχει. Ιντζόγλου. Μουμίν. Θα λείψω, μουμίν, οκ. Okay. Νίκητς. Δηλαδή, τώρα να μην βάλει τον νίκη και να βάλει τον Κανακούδη. Είναι και λίγο unfair για τον uh, Νίκη. Τσου κανακού τη είπατε σε μένα αριστερό, μπακ, παιδιά. Μ' άρεσε αυτό. Ναι, με χαρά ήταν. Ε, δεν νομίζω. Τουλάχιστον δεν υπάρχει από όσο γνωρίζω εγώ, φίλε, κάποια τέτοια σκέψη, κάποια τέτοια δοκιμή. Τώρα, αν υπάρξει, θα ενημερώσουμε. Αλλά δεν θυμίζω να υπάρχει. Αν άκουγλο. Αν άκουγλο. Δεν μου προκύπτει πάντω. Τώρα, αν μπορεί να βοηθήσει όχι, αυτό είναι κάτι που, που θα το δουν στην Ευρωπόνη. Εγώ, εγώ τώρα, πιο πολύ για στόπερ εναλλακτική λίστα τον έβλεπα ε, παρά κοντώσει, για. γιατί ο Σόζ δεν είναι που είχε κοντό από του Σόζα. Πόσο, δύο πόντου, τρει. Δεν έχει την έκρηξη του Σόζα, δεν έχει την ταχύτητα, δεν έχει τη δύναμη. Okay. Αλλά έχει μια εμπειρία ο Κανακούτη που φάνηκε σε αρκετέ περιπτώσει προχθέ. Ναι. εντάξει, είναι άλλο βέβαια να παίζει εντό έδρα και άλλη πίεση έχει εκτό έδρα. Αλλά εμένα μου άρεσε από ποια έννοια. Μου άρεσε γιατί ανταποκρίθηκε απέναντι σε καλού ποδοσφαιριστέ μεσοεπιθετικά σε αρκετέ περιπτώσει και κυρίω με την εμπειρία του ανταποκρίθηκε. Ακόμα και αυτό που κάνει ένα τακουνάκι που κάνει Εντάξει, στην Εντάξει, έχει παίξει πολλέ ομάδε, έχει παραστάσει, ήταν στο εξωτερικό δύο μισή χρόνια. Άλλαξε γενικότερα και τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα πηγαίνοντα στο εξωτερικό. Εντάξει, είναι 33, δεν είναι κανένα Ο Κανακούδη, ε, κατά ψέματα. Ε, είναι ένα παίκτη ο οποίο θα βοηθήσει μέχρι το τέλο τη σεζόν. Έδειξε, αυτό έδειξε με τον εργοτέλη και νομίζω ότι μπαίνει κανονικά στο ρωτέισον του προπονητή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το έδειξε ο παίκτη, το δείχνει με τη συμπεριφορά του. Είναι και σοβαρό παιδί. Δηλαδή, δεν είναι κανένα. Ε, 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 κανένα παιδαρέλι. Και να μιλήσει μαζί του μπορεί και να συνοηθεί μαζί του μπορεί. Και γενικότερα, από ό,τι λέει τουλάχιστον, τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ και του άλλαξε και τα μυαλά και τον τρόπο, επαναλαμβάνω, που σκέφτεται και αυτά τα δυόμισι χρόνια που πέρασε σε ένα, σε ένα άλλο περιβάλλον στη, στη Φιλανδία με την ντερ Τούρκου. Απόλυτα επαγγελματικό. Α, εντελώς διαφορετικό από αυτό που α, είχε συναντήσει στην Ελλάδα στα προηγούμενα χρόνια της καριέρας του. Εκεί, ξέρετε, χάσει κερδίσει, εκτιμά την πλάτη, δεν έχει τίποτα, Ναι, υπέρας παιδιά, πάμε στο επόμενο, όταν <laughs> χάνεις. Έτσι. <laughs> Τι να κάνει, δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, εκεί σε περιμένουν για αυτόγραφο, ρε παιδί. Μπορεί να έχασε 0-3, ξέρω εγώ, στο γήπεδό σου, αλλά να σε περιμένουν μετά το παιχνίδι να υπογράψουμε αυτό. Με τι οικογένειε είναι μια διαφυγή, είναι μια διέξοδο. Δηλαδή από το να πάνε για ένα καφέ όπως πηγαίνουμε εμεί εδώ στην Ελλάδα, που το έχουμε αυτό, το καφέ, εκεί είναι ένα διαφορετικό δίωρο. Θα πάρουμε την οικογένειά μα και θα πάμε στο γήπεδο. Εκείνο το δίωρο. Έτσι. Είναι. Κάποια στιγμή θα γίνει και στην Ελλάδα αυτό. Ναι. Το 2048. 58, okay. 68, θα δούμε τώρα. Εδώ ο Άλλο λέει: Σκέφτεται ο Βασιλιάδε να διεξαχθούν τελευταίε αγνωστικέ του πρωταθλήματο. Μέχρι και αυτή η ιδέα έπεσε και κλεισμένο το θηρόν. τι ναι έγινε, Βασιλιάδη. Συγγνώμη να, να πω κάτι, ρε παιδιά, γιατί ττάξει, το γράψα και στο, και στο άρθρο μου και τα λοιπά. Έχω αντιληφθεί και καταλαβαίνω και μπορώ να αντιληφθώ μάλλον το γεγονό ότι μέχρι πρώτη υπήρχαν οι διακοπέ, υπήρχαν οι διαβουλεύσει, υπήρχαν οι απαγορεύσει μετακινήσεων οπαδών γιατί κακά τα ψέματα έχουν δοθεί πολλά δικαιώματα. Τα γήπεδα μας είναι να μην ποτεί, η οργάνωσή μας όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα είναι αστεία, η αστυνομία δεν είναι εκπαιδευμένη για να αντιμετωπίζει τους λεγόμενους χούλιγκαν και όλα αυτά τα πράγματα μαζί με την ατιμορρησία ή την επιλεκτική τιμωρία, γιατί υπήρξε και επιλεκτική τιμωρία αρκετές φορές, δημιουργούσαν αυτά τα οποία δημιουργούσαν. Εδώ, τώρα, έχουμε πάρει μια απόφαση διακοπής του πρωταθλήματος. Όχι γιατί έγιναν επεισόδια από οπαδούς, όχι γιατί υπήρξε, ε, υπήρξαν επεισόδια από μετακίνηση οπαδών φιλοξενούμενης ομάδας, όχι γιατί δημιουργήθηκε πρόβλημα με τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, όχι γιατί υπήρξαν επεισόδια από τους οπαδούς των γηπεδούχων, αλλά γιατί μπουκάρε μέσα ο ε, ε, ιδιοκτήτης μιας ομάδας και κακά τα ψέματα το πιο κρούσιαλ ε, ε, στοιχείο είναι ότι είχε όπλο πάνω του. Άρα, τι είχε κλεισμένο το θυρών, τι διακοπή πρωταλήματο, τι είναι περιστατικά βία. Αυτό του τώρα είναι η μη μέτρα και αυτό είναι και ο λόγο που δεν αλλάζει κανένα. Δηλαδή, συγγνώμη, τι μέτρο θα πάρω. Θα πάρω δημιουργία. μέτρο να ψάχνω του ιδιοκτήτε αν έχουν όπλο μαζί του, αν είναι επιχειρηματίε. Τι, τι, ναι, δηλαδή. Συγγνώμη, ποιον τιμωρεί δηλαδή με αυτό. Καταρχά, είναι ποδοσφαιρικέ ανώνυμε εταιρείε. Πώ θα επιβιώσουν αν δεν έχουν έσοδα και αν δεν έχουν το κοινό του στο γήπεδο. Δηλαδή, ένα απλό σου λέω τώρα. Δηλαδή. Πού θα του πει. Τι θα του πει. Αυτό ακριβώ λέω. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, δεν υπάρχει ευθύνη είτε οπαδών είτε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, καλείται σε απολογία τώρα ο Πάο και ο Σαββίδη. Δεν θα τιμωρηθεί Ωραία. ο Σαββίδη, διότι. Θα πάει ο Σαββίδη. Τι θα πει. Τι μέτρα να πάρει, δηλαδή, για τον ιδιοκτήτη, που να επηρεάζουν το σύνολο του ποδοσφαίρου ή. Λέ, μέτρα τάξη. Τι μέτρα τάξη να πάρει άλλα. Να τον ψάχνει, τον περνά από ανοιχνευτή μετάλλο όταν μπαίνει στο κήπεδο. Δηλαδή. Αντιλαμβάνομαι, ξαναλέω, όταν έγιναν την άλλη φορά που είχαν σκοτωθεί οι Ολυμπιακοί με του Παναθηναϊκού ή οι Παοξίδε με του Αεξίδε. Αυτό είναι φυσιολογικό να συμβεί. Να, να προσπαθήσει να δει πώ θα πάρω κάποια μέτρα τάξη. Εδώ τι, τι μέτρα τάξη. <coughs> Και όντω ένα σημαντικό βαθμό φέτο, αν το δει, με εξαίρεση κάποια μεμονωμένα περιστατικά, δεν υπήρξαν επεισόδια. Ναι. Δεν υπήρξαν επεισόδια. Γενικότερα, δηλαδή ο κόσμο, όντω, και, αλλά, το, το πιο εύκολο για εμά να πούμε για του οπαδού του Πάου και οτιδήποτε άλλο. Στο παιχνίδι το συγκεκριμένο. <σομίως> δεν έγινε κάτι. <σομίως> και να σου πω και κάτι, και δεν έγινε κάτι ακόμα και όταν έγινε <σομίως> το <σομίως> χάμο <σομίως> με το, με το, <σομίως> το offside. <σομίως> δεν, έγινε, δεν, έγινε. δεν έγινε κάτι ακόμα και όταν βλέπουν τον ιδιοκτήτη του να μπαίνει και να κάνει την μπουκα. Δεν, όταν λέμε μέτρα τάξη, τι να κάνουμε δηλαδή. Απλά το σταματάμε τώρα γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για μένα και προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο την δεδομένη χρονική στιγμή λίγο να ξεχαστούμε από όλο το περιστατικό και να πέσει στο δυνατό πιο χαμηλά. Δεν περιμένουμε τώρα τη FIFA να έρθει ο μπαμπούλα και να μα. Συγγνώμη, πράγματα πλέσιο. τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε εμεί από μόνοι μα. Δηλαδή. Δεν λέει καλά. γι' αυτό το τέτοιο άρθρο 19. Λέει αφαίρεση βαθμών, υποβιβασμό κτλ. Τι προβλέπετε. Είναι βαθμίδα, έχει ένα, δύο, τρία. Λέει τιμωρία τρία ω πέντε χρόνια για αυτόν που το είχε το μπουκάρε. Γιατί πρέπει να ψάχνουν, δηλαδή όλο τον κόσμο Γίνεται κάτι. Μπήκανε τη Λίλη. Ποιοι ήταν εκεί που μου κάνανε μια, είναι μια με εβδομάδα. Του 1 -1. Που πέφτει Λίλ, η κατηγορία, μάλλον. Ε, αυτό λέει. Εκδικάστηκε. Ο δικαστή θα βγάλει την απόφαση. Τελειώσαμε. Ούτε διακοπέ, ούτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Τι λέει, έλα εδώ, τι έκανε. Έκανε αυτό. Πολύ ωραία. Ο νόμο τι λέει, αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τιμωρήσε, γεια σα. Εμεί εδώ πρέπει να το κάνουμε ολόκληρο θέμα. Τέλο Ευχαριστώ. Σε ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα τη εκπομπή. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, θυμίζω ότι είναι ο τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. <Το> Εδώ είμαστε. Αφήχθηκε ο κύριο Ζάτση, ο οποίο ανέλαβε τα ενία πίσω από την κονσόλα του ήχου για το δεύτερο μισό τη εκπομπή. <Το> στο πάλι σα είπα ότι 6,5 ώρα πήγε το match. Ο... Ορίστηκε μάλλον το α... παιχνίδι ώρα έναρξη στο Άρι ο... την επόμενη Τετάρτη. Ενώ σήμερα πέστρεψαν και οι υπάλληλοι τη ΚΑΕΣ στα, γραφεία αφού του δόθηκαν εγγύσει ότι θα του καταβληθεί ένα ποσό από τα δουλευμένα του. Άλλοτε είμαστε, είμαστε ένα αναμονή, όπω βλέπετε, και τη ε, διάδοχης διάδοχη κατάσταση να μεταβιβαστεί δηλαδή το πλειοψηφικό πακέτο στον ε, νομικό, τον κύριο Δημήτρη Γουλιέρμο και το team που ε, ε, εκπροσωπεί και να αρχίσουν να γίνονται και, και πληρωμές και να μπει μια, μια τάξη. Αφ, περισσότερα θα ξέρουμε φυσικά από εβδομάδα καθώς την επόμενη πέμπτη θα περάσει το θέμα της μεταβίβασης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού όπως πρέπει να γίνει φυσικά σε αυτές τις, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, το ότι επέστρεψαν οι πάλι είναι κάτι πολύ σημαντικό για την προετοιμασία του αγώνα με τον ΠΑΟΚ γιατί το να προετοιμάσεις ένα παιχνίδι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Πόσο δε μάλλον δεν μιλάμε για ένα Άρη Δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν ήταν οι πάλι στι θέσει του. Επέστρεψαν ευτυχώ και θα προετοιμάσω σιγά σιγά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ κόσμο, θα γίνει με κόσμο, θα κυκλοφορήσουν τα αριστερά, θα είναι και μια οικονομική ανάσα για την ομάδα σίγουρα. Σε ένα κατάμεστο σίγουρα Αλεξάνδρου, αφού πρώτα φυσικά η ομάδα καταφέρει να ξεπεράσει αν εν είναι δυνατό και το σκόπελο του Σαββάτου με το γυμναστικό ένα μάτι σημαντικό βαθμολογικά. Αν το πάρει ο Άρη, νομίζω ότι διώχνει όλα τα σύννεφα αγωνιστικά και επικεντρώνεται για το τοπικό τερμπι με τον, με τον Μπαουκ. Διαβάζουμε διάφορα σε σχέση με Πάουκ Ολυμπιακό. Αυτό βλέπετε τη διαμάχη που υπάρχει με του επικοινωνιολόγου του ή οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε ο φίλε, το μάτσο λέει θα το δείξει ο φουρτιώτη <laughs> και θα το περιγράψει έχει ένα γούστο, δεν έχει ένα γούστο. Το μάτι τη Εθνική θα το περιγράφει φουρτιό τη. Θα ήταν κάτι διαφορετικό. Πήγες στο Άκα, φυσικά έγινε αλλαγή τη έδρα. <laughs> ναι. Αναμενόμενο και αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Μέσα σε όλα τα άλλα. το κατηγορητήριο ε, δείχνει αυτό το οποίο ε, λέγαμε και τι προηγούμενε μέρε ότι κατηγορούμενη δεν είναι η ΑΕΚ, είναι ο ΠΑΟΚ. Παρόλο που προσπάθηκα να το πέρασω προς τα έξω, ότι είναι η ΆΕΚ κατηγορούμενη, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι με αυτό το κατηγορητήριο στην ουσία ε, τελειώνει και το πρωτάθλημα όσον αφορά τον πρωταθλητή. Δηλαδή, νομίζω ότι πλέον η ΆΕΚ θα πρέπει Έξα, να, να στο και τώρα, δεν είναι στο κόλπο για δεύτερη θέση στου τώρα. Αλλά είναι και η απόφαση. Η ΆΕΚ πάει στου 57. Ολυμπιακός. Ο Πάοκ σίγουρα θα πάει στην βαθμολογία αρκετά πιο κάτω. Ο Ολυμπιακό τώρα πώ έχει. 47. Όχι, 50 νομίζω έχει. Είναι κρυμμή απόφαση όμω, δεν είναι κρυμμή. Για το μάτι με την ΑΕΚ. Ναι, νομίζω με αυτό έχει 50. Με του μείον 3, αλλιώ έχει 53. Ή μπορεί να έχει. Τέλο πάντων, ό,τι και να έχει, δεν νομίζω ότι την προλαβαίνει. Την ΑΕΚ. 50 έχει. Ναι, χωρί αφαίρεση ή με αφαίρεση βαθμών. Δες στις νίκες, πόσες νίκες έχει. Εκεί, εκεί θα το καταλάβουμε. Ο Ολυμπιακός έχει 16. 16 νίκες και 5 σοπαλιες 3 3-13, 3-6-18, 48, 53. Άρα έχουν αφαιρεθεί. Αν του επιστραφούν, θα πάει, θα, θα στους 53. 50... Εκείνη Εκεί θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον υπάρχει ένα παραπάνω. Υπάρχει ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση. Και για την πρώτη θέση. Και για την Η δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ θα πέσει παρακάτω από αυτό. Και θα έχει ενδιαφέρον πλέον ατρόμητος για τη δεύτερη θέση με τη μορία του ΠΑΟΚ yeah. και αν μείνει τη μορία του Ολυμπιακού, που θα μείνει λογικά μετά από όλα όσα έχουν γίνει, διεκδικεί ο ατρόμητο δεύτερη θέση και παίζει και ατρόμητο ΠΑΟΚ. Στο, ε, επο... και ατρο... ε, ναι, ατρόμητος mm -hmm. ΠΑΟΚ. Τι επόμενε αγωνιστικέ όταν γίνουν τέλο πάντων αυτές οι πέντε αγωνιστικές που, που υπολείπονται μέχρι το τέλος ε, του πρωταθλήματος του Super League που εγώ αντιλήθηκα από αυτά που είπε η FIFA και αυτά που είπε και ο Γραμμένος και τα λοιπά, ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο γραπτό στα η ΕΠΟ και η Super League θα πούνε δεσμευόμαστε γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό και θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Το ζητούμενο βέβαια για μας φέτος είναι να πάμε στο Πάσχα και να μην έχουμε εβδομάδα ε, Γολγοθά αλλά να έχουμε μια εβδομάδα που θα έχουμε ακριβώς τα, τα, αντίθετα συναισθήματα από τον Γολγοθά γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως ήταν το, η εβδομάδα εκείνη Γολγοθάς δηλαδή για, τον Αριανό mm. ε, θυμίζω ότι μετά το μάτς με την Παναχαϊκή ο Άρης 24 Μαρτίου παίζει στον Κισαμικό 25 Μαρτίου συμπληρώνει 104 χρόνια ζωής και πάει μετά πρωταπριλιά αγωνίζεται με τη δόξα δράμας στο Βικελίδης σε ένα επίσης σημαντικότατο παιχνίδι και στα καπάκια 4 ε, του Απρίλη, μεγάλη Τετάρτη, παίζει στην Κρήτη με τον Όφη. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, θέλοντα και εμεί, με δεδομένο επίση ότι έχουμε Παναχαϊκή Όφη. Ε, έχουμε Δόξα Δράμα Όφη. Έχουμε ε, Δόξα Δράμα Παναχαϊκή. Αντιλαμβάνεστε ότι. Ε, και μετά έχουμε και κισαμικό Όφη, αλλά νομίζω αυτό θα είναι εύκολο. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι θα κρυθεί η άνοδος στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι εφόσον ο Άρης και τρεις βαθμούς να είναι πάνω από την Παναγαγή και τον Όφη το απόγευμα της 4 η Απριλίου, τρεις βαθμούς να είναι από πάνω, θα έχει βγει. Γιατί μετά θα μένουν ε, οι πέντε ή έξι παιχνίδια στα οποία θα μπορεί να κάνει και μια και δύο γκέλε. Όπω δηλαδή, δύο ισοπαλίε δηλαδή, όπω καταλαβαίνετε, και να μην κάνουν οι άλλοι τίποτα. Το 3 είναι υπερβολή, ίσω. Το 4 είναι για να είσαι απόλυτο κατοχυρωμένο. Ευελπιστούμε δεν θα είναι ούτε 4 ούτε 5 να μην έχουμε δηλαδή κάνει την αγωνία. Να μπαίνει απλά για διεκπαιρεωτικού λόγου στο παιχνίδι. Και σε αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί μην ξεχνάτε, σα είπα και πριν τα παιχνίδια. Παίζουν και μεταξύ του. Δεν για και οι δύο. Πα στην Κυριακή, Παίρνει ένα ωραιότατο διπλό. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, μια ισοπαλία. Και ένα ποσοστό 90% με ισοπαλία. Θεωρώ 100% με νίκη. Έχει εξασφαλίσει την άνοδο. Και μετά παίξει ελεύθερα, παίξει ένα ποδόσφαιρο. Ευχαρίστησε και τον κόσμο σου. Σφράγισε την άνοδο σε παιχνίδια που θα γίνουν στην έδρα σου με πολύ κόσμο όπω αυτό με τη δόξα δράμα. Γιατί μετά αυτό το μάτσο με τη δόξα δράμα θα είναι η σφραγίδα. Έτσι. Και πάνε στην Κρήτη, να παίξει με τον Όφη για την πρώτη θέση. Εφόσον και ο Όφη δεν έχει άλλε απόλυε μέχρι τότε. Mm. Που είναι πιθανό να έχει κιόλα. Γιατί παίζει και το, με τον Εργοτέλη που δεν είναι εύκολο το, το μάτ. Με τον Εργοτέλη για τον Όφη, να ξέρετε. Κάποια μάτς για τον Όφη που τα έχει πάρει πολύ εύκολα δεν θα, δεν θα επαναληφθούν. Το Σάββατο στην Καλιφαία το μάτ είναι στα ίσια. Δεν θα έχει εύκολο έργο. Μπορεί βέβαια να το κάνει. Έτσι είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά βλέπετε και ο δεν παίζει ο Παπαστεριανό ένα μήνα έξω. Πολύ σημαντική απώλεια για τα χαφ. Τώρα δεν ξέρω αν το ένα μήνα τον δούμε να παίζει με τον Άρη. Μπορεί να είναι και αυτό, δεν ξέρει τι γίνεται πολλέ φορέ ιατρικά. Δεν παίζει ο Βουό. Και αυτό, ο οποίο μετά από δύο-τρία συνεχόμενα παιχνίδια κλάταρε. Εντάξει. Γιατί δεν είχε τη φυσική κατάσταση. Mm. Και δεν ξέρω το κατά πόσο θα μπορέσει να παίξει συνεχόμενα παιχνίδια. Το καλό για τον Άρη είναι ότι αυτά τα, αυτή η συγκυρία τώρα, ε, τα δύο συνεχόμενα κρίσιμα παιχνίδια με δόξα και όφη, το ένα είναι στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα του με, τον, με τη δόξα και πάει και ταξιδεύει στον Όφη. Ενώ ο Όφη πάει πρώτα στην Πάτρα και στο καπάκι παίζει με τον Άρη. Εδώ υπάρχει μια εύνοια όσον αφορά το πρόγραμμα για τον Άρη, έτσι όπως τα έφερε ε, η κλήρωση, γιατί ο Όφη στο μάτς πριν από τον Άρη θα έχει σκοτωμό, όπως αντιλαμβάνεστε. Για μένα εκείνο το μάτς θα κρίνει εν πωλής, ποια ομάδα θα ακολουθήσει τον Άρη. Το Παναχαϊκή Όφη δηλαδή. Ναι. Α δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι εξαρτάται 100% από τον Άρη και εξαρτάται και με περιθώριο γκέλα, ρε παιδί μου. Είσαι 7 βαθμού. Δεν είσαι 2. Να πει: Χάνω την Κυριακή, χτυπά ξύλο και ανεβαίνει η Παναχακή από, από πάνω σου και περιμένω μετά να δω το αποτέλεσμα. Είναι 7 βαθμού. Ναι, και αυτό ναι. είναι σημαντικό για μένα, για την ψυχολογία των παιχτών, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία ε, ε, ειδικά εκτό νομίζω δεν έχουν θέμα πιο πολύ αγώνονται <laughs> με το δικό μα γεμάτο είναι γήπεδο. Είναι πιο απελευθερωμένοι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Φάνηκε στο μα με τα τρίκαλα περισσότερο αυτό που ναι. έχει πολύ κόσμο στο, στο γήπεδο και φάνηκε να του πνίγει το γεμάτο γήπεδο αντί να του βοηθήσει. Δεν θα, δεν θα, βάλουμε όλου στο ίδιο καζάνι. Φυσικά. Το, το πνίγει, έχει δίκιο σε ένα βαθμό. Απ' την άλλη θα πω ότι. Ε, παιδιά, να, να, ξέρουμε και τι ομάδα έχουμε φέτο. Ο Άρη είναι μια ομάδα και είναι ένα προπονητή ο Σπανό, ο οποίο για μένα είναι μέτρ όσον αφορά το μεσοαμυντικό κομμάτι και το δείχνει αυτό η παρουσία τη ομάδα. Δηλαδή, οι απώλειε που έχει βαθμό είναι 5-0. Που δεν μπορεί να βάλει γκολ. Η αδυναμία του Άρη είναι εκεί. Και δίνω ένα ελαφρυντικό στον προπονητή γιατί δεν έχει άλλο φόρευτο από τον Γιαμαντόπουλο και τον νεαρό Μπαστακό. Εκεί του δίνω ένα ελαφρυντικό τον προπονητή. Απ' την άλλη, εκεί που μπορώ να ασκήσω την κριτική είναι ότι δεν έχει βρει του τρόπου να βοηθήσει την ομάδα στο σκοράρισμα πέρα από το φόρ. Έτσι, γιατί δεν γίνεται όλοι να ξεφωνίζετε το διαμαντόπουλο και μετά να ξεφωνίζετε το σπανό. Ποιο να βάλει φυσικά εμένα. Ο διαμαντόπουλο παίζει ακόμα, έπαιξε μάλλον ακόμα και όταν ήταν τεφορμέ, γιατί δεν υπήρχε άλλο. Θα πει κάποιο να είχε τον καπνίδι. Στα ίδια κυβικά είναι. Βλέπετε, δεν παίζει ο καπνίδι στη δόξα. Κουσκουνά παίζει. Ο οποίο κουσκουνά είναι και μετριότατο φέτο. Πώ έχει, τέσσερα γκολ έχει, τρία. Πέντε! Εκεί κάπου είναι τέλο πάντων. Δεν έχει κάνει κάτι φοβερό. Οκτώ έχει ο Διαμαντόπουλο. Άμα του βάλουμε σε, σε ζυγαριά, έτσι. Γιατί πάντα το έχουμε αυτό. Όποιο δεν παίζει είναι ο καλύτερο. Ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι στο κομμάτι το μεσοαμυντικό η ομάδα και πολύ καλή, πολύ καλά δουλεμένη είναι και εξαιρετικού παίκτε για την κατηγορία έχει. Και αυτό μετράει. Δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει καλύτερο δίδυμο από τον, από τον Δελυζήση με τον Σόουζα ούτε υπάρχουν καλύτεροι ε, δεξιά και αριστερά στα μπακ. Δηλαδή ο Άρης ε, μεσοαμυντικά, αν το σκεφτείτε, έχει το τζανακάκι. Έχει backup του τζανακάκι, τον μπουρμπο ή ανάποδα, βάλετε όπω θέλετε εσεί. Αριστερά έχει το Βαλεριάνο, τον κορυφαίο πέρσι δηλαδή στη θέση. Του ήρθε και ο Κανακούδη, έχει και τον Τσουμάνι. Ο Τζανακάκη μπορεί να παίξει ε, και από την αριστερή πλευρά, τον είδαμε σε αρκετά παιχνίδια, με τον Μπούρμπο δεξιά. Mm. Δηλαδή, η ομάδα, δηλαδή, βγαίνει ο, ο Σόουζα, που ήταν δραματία σε ένα παιχνίδι και μπήκε παιδί ο Μαραγκό. Δηλαδή μπήκε ένα παιδί το οποίο τα τελευταία 4-5 χρόνια είχε μόνιμη παρουσία στη Σούπερ Λίγκα. Δεν μπήκε ο Γκλιγκόπουλο. Ε, Άρα στα Χαφ έχει τον Μουμίν και τον Ιντζόγλου. Επίση το κορυφαίο δίδυμο όσον αφορά τα Χαφ. Και backup είναι ο Νίκητ. Επίση παίκτη που έπαιζε στη Σούπερ Λίγκα τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, δεν έχει και τα εργαλεία τα κατάλληλα. Αλλά έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο. Η ομάδα έχει δεχτεί σε 21-22 μάτσε, είναι πόσα είναι, 6 γκολ. Ε, αυγά, το okay. Okay. Yeah, yeah, yeah. 6 γκολ. Από τα yeah. οποία τα, δύο στο μάτσε με τον Εργοτέλη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο όταν 17 μάτσε, 16 μάτσε δεν δέχεσαι γκολ μέσα έξω. Αυτό δείχνει ότι δουλεύει σωστά. Αυτό δείχνει ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και δεν δέχεται και ευκαιρίε. είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή μεσοαμυντικά. Έχει και ένα πλάνο, δηλαδή έχει μια πεπατημένη. Δεν είναι η ομάδα η οποία θα δε πέσει. Δεν δέχεται όπως και ευκαιρίε. Δεν είναι μόνο δεν δέχεσαι γκολ. Γιατί μπορεί μια να μην συνοχή, Γενικότερα είναι μια ομάδα δουλεμένη. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα δουλεμένη. Δυστυχώ το μεσοπιθετικό κομμάτι έχει κάποιε αδυναμίε που έχουν να κάνουν κυρίω από την αποτυχία στο να βρεθεί ο επιτελικό μέσο ο οποίο θα διευκολύνει λίγο τα πράγματα περνώντα την εύκολη πάσα προς τους ε, εκάστοτε επιθετικούς και δεν έχει, για μένα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό όταν θέμα, εσύ, του, όταν έχεις ναι, εσύ το, πριν, πριν, το παιχνίδι. Πριν, πριν του πλάτε, αλλά δεν έχει πλάγιους επιθετικούς οι οποίοι να συμμετέχουν πολύ στο σκοράρισμα. Ο Μπαργκάν αυτό είναι ένας τέτοιος, αλλά τα είπαμε. Θα μπορούσε ο Μπαργκάν να συμμετέχει. Ο, ο Μπαργκάν δεν συμμετείχε ποτέ στο μεσοεπιθετικό επιθετικό παιχνίδι, σε όποια ομάδα και αν ήταν. Δεν στα νούμερα δεν έβαζε, δεν στα νούμερα του. Με τον Άρη έβαλε σήμερα. Δεν στα ε, νούμερα του. στα νούμερα του σε όλη την καριέρα του. Δεν είναι από του πλάγιου επιθετικού που σκοράρει εγώ θυμάμαι τη Βέρ μια χρονιά ούτε, ούτε ο Κάσο φυσικά σκοράρει, ούτε ο Πασά είναι ο killer. Δεν είναι, είναι δηλαδή παίκτε οι οποίοι κάνουν άλλε δουλειέ, πάρα πολλέ δουλειέ. Ο Κάσο για παράδειγμα κάνει πάρα πολλέ δουλειέ μέσα στο γήπεδο. Είναι εργάτη, είναι μαχητή, είναι τραχαλατζή. Δεν είναι σκόρερ όμω. Δεν το έχει το εύκολο γκολ. Το ίδιο και ο Πασά. Το ίδιο και ο Μπαργκάν. Ο Μπαργκάν μπορεί να σου κάνει μια τρίπλα, μια ποδιά στο άψε σβήσε, αλλά τα τελειώματά του δεν ήταν ποτέ τα καλύτερα δυνατά. Ναι. Και ευτυχώ υπάρχει ο Πλατέλα, ο οποίο την έχει αυτή την, την έφεση, είναι, είναι η αλήθεια. Και ε... ο ντούνι βοηθάει σε αυτό το, σε αυτό το κομμάτι. Στο το σκοράρισμα σ... ο Ντούνη βοηθάει. Μου λέει σωστά, μην αμελεί, λέει το Αίγυο Παναχαϊκή. Είναι ματ, το Αίγυο Παναχαϊκή. Α, που είναι κοντά, είναι. είναι, είναι όχι, έχουν μίσο. Ναι, 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 Στο παιχνίδι που κέρδισε η Παναχαϊκή, ένα-0 έγινε. Ε, μακιά ε, Όντω, εντάξει, υπάρχουν κάποια παιχνίδια που έχουν ιδιαίτερο. Όπω επίση, για να τα λέμε όλα, και εμά. Αλλιώ θα δω το μάτσα από όλων πόντου κτλ. Τώρα, επειδή είναι ο Καλαϊτζίδη, θα περιμένει πώ και πώ να κερδίσει τον Άρη. Ε, εντάξει, φυσιολογικά είναι αυτά, αλλά νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχει κριθεί για τον Άρη. Δηλαδή, πάμε για φιλικό εκεί πέρα. Αυτή την αίσθηση έχω, έχω εγώ. Ε, κλειδί είναι το μάτι τη Κυριακή. Κλειδί είναι το τη Κυριακή. Είναι παιχνίδια, αλλά είναι από τα παιχνίδια που πραγματικά τώρα μην το ματζηριάζω κιόλα. Δεν τα φοβάμαι αυτό. Δεν ξέρω και, εσύ. Είναι και από τα παιχνίδια που όταν, όταν λε ότι είσαι ο Άρης και πα για άνοδο, θε να τερματίσει πρώτο στη βαθμολογία, είναι παιχνίδια που, στα οποία πρέπει να κάνει και μια. τέτοια νίκη. Έκανε όμω θεωρώ. Έκανε τη, τη δόξα. Έκανε ναι, τη δόξα, έκανε τα τρίκα. Είναι Εκτός από έδω, τα έδω, παιχνίδια που επιβεβαιώνουν την ανωτερότητά σου και ξεκαθαρίζουν την κατάσταση στέλνοντα πολλαπλά μηνύματα. Είναι απλά τα πράγματα. Εκτό έδρα, παι, τέτοιο, τέτοιο παιχνίδι είναι αυτό. Τώρα όλα τα άλλα που λε είναι, είναι πολύ σωστά, διότι είμαι και εγώ βέβαιο ότι οι παίχτε ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, ναι. πώ θα το προσεγγίζουν το μάτ, πώ πρέπει να μπουν μέσα. Δεν νομίζω ότι είναι αφελεί. Να, να πάνε χά-χα-χα, θα παίξουμε με την Παναχαϊκή ματσάκι. Όχι, φυσικά θα είναι μια μάχη το παιχνίδι τη Κυριακή. Εκτό έδρα, πάντω αν το δει, ο Άρη έχει κάνει δύο γκέλε στο Αίγιο και στην Καλιφαία με 0 -0. Στην Καλυθέα, βέβαια, είναι τελείω διαφορετικό το παιχνίδι γιατί έχει κάνει πάρα πολλέ ευκαιρίε. Το Αίγυπτο δεν είναι καθόλου καλό. Ναι. Έχει κάνει πάρα πολλέ ευκαιρίε και έχει βάλει και γκολ που του είχε ακυρωθεί κτλ. Αλλά είναι δύο μάτ που έχουν βγει 0-0, τα οποία είναι τα μεσοβδόμαδα μετά από παιχνίδι στο Βικελίδη. Που επίση έχει πανεγιάλιο... φέρει 0-0. Μην αυτούμε. επαναλευτεί με τη δόξα και τον όφη γιατί πέλη, παίζει. είναι άλλα μάτσα όμω. Αυτό πολλέ φορέ υπάρχει. Και ειδικά στον Πανεγιάλιο, όσο και να λέμε για νοοτροπίες το ένα τ' άλλο, όταν είναι μετά η εβδομάδα των Χριστουγέννων και είσαι και πρώτος με 10 βαθμούς διαφορά από το δεό. Το δε, μία, δε, ή Ε, ναι, υπάρχει αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα του τελευταίου Πάμε στο και το τελευταίο και θα Για το φίλο το Γιάννη που ρωτάει αν έχουμε τελειώσει με την, με την αδειοδότηση. Εντάξει, δεν έχει τελειώσει ακόμα το, το, όλο θέμα με την αδειοδότηση, αλλά η πληροφόρηση που έχουμε ε, και έχοντα τσεκάρει και από την πλευρά των, ε, των παικτών, είναι ότι ε, πληρώθηκαν ε, οι υποχρεώσει των Ιλίτ, οι υποχρεώσει στο Ρόβα, και νομίζω έκλεισαν και όλο του Ρόβα, ήταν η τελευταία δόση αυτή που είχε να παίρνει, και οι υποχρεώσει των Αντρέου. Ε, άρα με αυτά, αν δεν μα διαφεύγει κάτι, γιατί για να ψάξουμε για κάποιον, πρέπει να το ξέρουμε. Σα είπαμε για τον Πίντο την προηγούμενη εβδομάδα, απέσυρε και την προσφυγή του ο Πίντο και μάλιστα αναμένεται τι επόμενε μέρε να έρθει στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί με την ομάδα. Να ρε, ο Φόρο, ο, 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 Πίντο θα μπει. Λοιπόν, άρα με αυτά τα δεδομένα, όσον αφορά το 17, ε, και επαναλαμβάνω, αν δεν ξέρουμε ε, κάτι, δεν, δεν, έχουμε ενημέρωση για κάτι άλλο, έχουμε κλείσει όσον αφορά τις οφειλές, τις περσινές. Γιατί ελέγχεται η ομάδα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του Και αυτό που μένει για να κλείσει ο φάκελο και να κατατεθεί ο φάκελο στην, στην ΕΠΟ είναι ε, τα τρέχοντα τη ε, της εφορία, η τελευταία δόση δηλαδή που είναι τώρα το Μάρτιο, και τα τρέχοντα, αυτά που έχει κάθε μήνα η κάθε ομάδα, που είναι γύρω στα 40-45 χιλιάρικα. Ε, αν λοιπόν ισχύουν όλα τα, αυτά που σας είπα. Ε, τότε από οικονομικής απόψεως, έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχουν και μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία πρέπει να ε, δρομολογηθούν δηλαδή αυτά τα ε, άξιοι με το κεφαλίο στις 22 του μήνα η, αυτά που πρέπει να έχεις για τις ακαδημίες λογιστικά, διάφορα τέτοια ισολογισμοί όλα αυτά τα ζητήματα και τα θέματα ε, αλλά όσον αφορά τις οφειλές, το θετικό είναι ότι ρυθμίστηκαν και έχουμε τις δύο ε, δόσεις του Καράμπελα ε, του τώρα που είναι η μία που έπρεπε να πληρωθεί, αυτέ τι μέρε ε, εντάξει, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση σε αυτό, αλλά είναι του 18. Και η επόμενη δόση του Καράμπελα που είναι τον Απρίλιο ε, για να τελειώσει μία διαπαντό με τα συγκεκριμένα θέματα και ζητήματα. Όλοι οι υπόλοιποι τα λεφτά του τα έχουν πάρει όπω μα επιβεβαιώνουν ε, και από την δική του πλευρά. Επαναλαμβάνω εκτό αν έχουμε ξεχάσει κανέναν και ε, οπότε δεν μπορούμε να τον, ε, να τον τσεκάρουμε. Προ αυτή την κατεύθυνση λοιπόν η ομάδα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Να ρυθμίσει και το μετοχικό κεφάλαιο, να πληρώσει και τις δόσεις ε, της εφορίας, που νομίζω ότι και αυτό θα, θα συμβεί εντός των, των ημερών και νομίζω ότι πλέον δεν θα υφίσταται κάποιο, ε, κάποιο άλλο πρόβλημα ε, και ζήτημα. Ήδη και την εφορία για το 2017 την έχει κανονικά ρυθμισμένη. Απλά όταν θα πά το Μάιο να ελεγχθεί ο φάκελός σου, τότε θα πρέπει να έχει κανονικά και τη φορολογική σου ενημερώτητα και για τον Μάρτιο και για τον Απρίλιο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να είναι συνεπή η ομάδα στα ανά μήνα ή τα τρέχοντα για να είναι απόλυτα σωστή και συνεπή προ την Επιτροπή την αρμόδια τη αδειοδότηση τη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αυτό για να απαντήσουμε και στο φίλο Το Γιάννη σε σχέση με, τις, με τα οφειλόμενα που έχει. Ε, η ομάδα. Πάντως τα δύο μεγαλύτερα αγκάφια νομίζω αυτή την περίοδο ήταν του Τάτου και του Ήλιτς. Αυτά ήταν ένα 40' ε, ο ένας και ένα 35' ο άλλος όχι παραπάνω ήταν αν το, το βάλουμε 38, ναι, τέλος πάντων ήταν καμιά 80 χιλιάρικα τα οποία δόθηκαν ε, ήταν οι πιο δύσκολες περιπτώσεις ε, θυμάσαι και τις δεσμεύσεις λογαριασμών και τα λοιπά. ξεπεράστηκαν αυτά τα ζητήματα πλέον σιγά σιγά αφού τελειώσουμε και με όλε τι τωρινέ εκκρεμότητε, νομίζω ότι πρέπει να ρυθμιστούν όπω είπε και ο Αλέξη για την τωρινή ομάδα που έχει βάλει πλάτη. Που και σε αυτήν υπήρχε μια ροή μέχρι ένα σημείο, αλλά μετά από ένα σημείο πήγαν και λίγο πίσω τα πράγματα. Αλλά νομίζω το ξέρουν και οι παίκτε που είναι τώρα στην ομάδα και τα έχουν συζητήσει με τη διοίκηση ώστε να ρυθμιστούν και αυτά και να είμαστε απόλυτα συνεπείς και από του χρόνου να μην ξανακούσουμε τέτοια πράγματα, να μην ακούσουμε για καθυστερήσεις, να μην ακούσουμε για τέτοιου είδου ζητήματα, θέματα και προβλήματα και πραγματικά να κοιτάξουμε πώς η ομάδα, να κοιτάξουν οι άνθρωποι της διοίκησης πώς η ομάδα θα ξεφύγει από αυτά τα ζητήματα, τα προβλήματα και τις οφειλές προηγούμενων, προηγούμενων ετών. Αυτή είναι η κατάσταση την δεδομένη ε, χρονική στιγμή. Ο φίλο 779 λέει: Όσοι πάμε εκεί, ξέρουμε τι ομάδα έχουμε. Το θέμα είναι να το καταλάβουν όσοι απέχουν. 22η Αγωνιστική μπαίνουμε. Όσο για το επιθετικό θέμα, η Παναχάκη έχει 9 λεγότερα τέρματα. Η Παναχάκη δεν έχει. Ε, δεν είναι καμιά ομάδα, υπερομάδι, τίποτα άλλο. Η Παναχάκη, καταρχήν, να πω και το εξή: Ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα μέσα στην έδρα τη. Δηλαδή, κερδίζει με πολύ μεγάλη δυσκολία. Βέβαια, εδώ θα μου πει κάποιο ότι τα δύσκολα τα παιχνίδια στην έδρα της, τα πήρε. Με τα Τρίκαλα, τη Δόξα, τον Απόλλωνα, τα πήρε αυτά τα μάτσα. Όχι, τον Απόλλωνα Απόλωνα εδώ έπαιξε. Τον Απόλλωνα έπαιξε εδώ. Το έπαιξε με Δόξα έπαιξε και Τρίκαλα. Έπαιξε λιγότερο από το ξεκίνημα. Ναι. Δόξα και Τρίκαλα τα πήρε, αλλά έχασε έχασα από τον Ιγινιακό, έφερε ισοπαλία με τον Πανσεραϊκό, έφερε ισοπαλία με τον Κισαμικό, κέρδισε πάρα πολύ δύσκολα όλες τις υπόλοιπε ομάδε με ένα μηδέν, δηλαδή δεν έχει μια εύκολη νίκη να μπει και τρία μηδέν, τέσσερα μηδέν. Γιατί είναι ακριβώ μια ομάδα που έχει παρόμοιο θέμα με τον Άρη, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό γιατί δεν έχει την ποιότητα του Άρη, στο να δημιουργεί. Και η Παναχαϊκή την Κυριακή θέλει να κερδίσει. Ο Άρη και αυτό θέλει να κερδίσει. Αλλά είναι διαφορετικό να μπει μέσα στο γήπεδο με τη σιγουριά ότι κοίταξε να δει, δεν χάθηκε ο κόσμο, αφαιρώ ισοπαλία. Δεν πρέπει να επαναπαυτεί βέβαια σε αυτό αλλά εντάξει δεν χρειάζεται να κάνουμε μαθήματα είναι πολύ εμπειροί παίκτες που έχει ο Άρης ξέρουν τη σημασία του αγώνα και θεωρώ και πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή αγωνιστική παρουσία από την ομάδα την Κυριακή και θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα αν μάλιστα το Σάββατο γκελάρει και όλα ο Όφη θα είναι ακόμα πιο άνετα τα πράγματα για τον, για τον Άρη να... να πάμε σε μια κατάσταση πολύ Πιο άνετη στην εξέλιξη του, του Ε, Τι έγινε με τη FIFA, τελικά λέω 765. Ε, η FIFA ήρθε και είπε αυτά που λένε αυτό το διάστημα. δεν εφαρμοστούν οι νόμοι, θα κάνουν μια αναφορά, μάλιστα, στην FIFA οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν εδώ και θα αποφασίσει η FIFA. Θεωρώ ότι ε, ανεξάρτητα τι θα γίνει εντός των σύνορων όπου ε, έχουν κληθεί με συγκεκριμένα άρθρα. Uh, οι κατηγορούμενες ομάδες uh, με βαριές κατηγορίες. Uh, νομίζω ότι ανεξάρτητα από τι θα γίνει εδώ θα υπάρξουν αποφάσεις και από τη FIFA. Τώρα το ποιες θα είναι οι αποφάσεις... Α μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά καλά, νομίζω... Grexit δεν νομίζω να ναι, υπάρξει. Όχι, Grexit δεν θα υπάρξει. είμαστε υπερβολικοί. Αλλά εγώ μας. λέω αποφάσει για τιμωρίε των ομάδων. Αυτό λέω. Πώ θα επιβάλλει η FIFA τιμωρίε. Μπορεί να είναι. Απο... Όπω έκανε η ΕΚΑ προχθέ που απέβαλε τον Μπάουκ από, το... από, την Ένωση. Μπορεί. Η FIFA μπορεί να παρέμβει και όχι μόνο. Δεν το λέω μόνο για την Ελλάδα. Η FIFA είπε ότι θα επιβάλλει ε, συγκεκριμένες συγκεκριμένε τιμωρίε για διάφορε καταστάσει που υπάρχουν σε πρωταθλήματά τη. Γιατί? Γιατί το καλοκαίρι έχει μουντιάλ. Και θέλει γενικότερα να, να στείλει μηνύματα προ πάσα κατεύθυνση. Και το είπε με αφορμή, όχι κυρίω αυτό που έγινε εδώ στην Ελλάδα, αυτό ήταν το τελευταίο, αυτό που έγινε στη Γαλλία με τη Λιλ Ακόμα και αυτό που έγινε που για μας μπορεί να είναι κάτι φυσιολογικό Με, την, ε, ε, με τους πυρσούς στο Παρίσι Στο ε, ε, Με την Ρεάλ Αυτό για τη FIFA Είναι πάρα 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 πολύ Σοβαρό Διότι πέρασαν καμία 200, 300, 400 πυρσοί ναι. Για αυτούς δεν έχει σημασία είναι ωραίο θέαμα Ναι φαιά, μπορεί οπτικά να είναι, οπτικά να είναι ωραίο αλλά... Και εμένα μου αρέσει και μακάρι να ήταν Αλλά για αυτούς είναι ότι Υπήρξε μια ομάδα όπως οι Παρίσιε Ζερμέν, σε μια χώρα όπως η Γαλλία, με όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν πλέον στα γαλλικά γήπεδα και με αυτό που είχε γίνει με την τρομοκρατική mm. ενέργεια που είχε γίνει στο Παρίσι. Mm. Και σε αυτή λοιπόν την πόλη, στο γήπεδο αυτής της ομάδας έχουν περάσει 400 πτήσει. Σου λέει, άρα του βάλατε εσεί οι ίδιοι μέσα. Εντάξει, είναι και η πιο σκληροπρινική στη Γαλλία μαζί με αυτού του Μαρσέι, είναι η πιο. Ναι, αλλά σου λέει, Ελλάδο παρεί. Για να περάσαν, Δεν πέρασαν δύο. Ε, καλά, εννοείται. Του βάλατε εσεί. Άρα, αφού του βάλατε εσεί, με γράφει κανονικά το θεσμικό μου πλαίσιο και του κανόνε μου. Έλα εδώ τώρα. Και λένε. Από τη FIFA και την UEFA τα σημειώνω αυτά. Και άμα δείτε, δεν το λέμε για τα site στην Ελλάδα ή τίποτα άλλο. Οι μεγάλε ευρωπαϊκέ εφημερίδε, Μάρκα, Γκαζέτα και διάφορε εφημερίδε, κυρίω προ Γερμανία πλευρά, γράφουν και ευρωπαϊκού αποκλεισμού ω πρώτο μέτρο. Σε αυτέ τι ομάδε. Θα μου πει τώρα, έχουν τα κότσια να πάνε στον Σαουδάραβα Της Παρή και να τον πετάξουν έξω. Αν το κάνουν όμω εκεί, αντιλαμβάνεστε, θα είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνουν μετά εδώ. Και στην κάθε δική μα ομάδα. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο και να δούμε πώ ακριβώ θα, θα δρομολογηθούν όλε αυτέ οι καταστάσει και όλε αυτέ οι περιπτώσει. Ε, και πώ ακριβώ και ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Μπορείς, σε μαζί με τον Παργκάνα, να και ο Μια χαρά να με τον Όφιο. <Ρι> Μια κολάρα με τον Όφιο, ο Ταλέντο, να παίξει δύο χρόνια. Επειδή το θυμόμαστε από το παιχνίδι του πρώτου γύρου, Πόσο έχει λάψει ότι θα είναι τώρα μετά από τέτοια απόχη. Νομίζω ότι <laughs> δεν έχει περάσει. <laughs> Επειδή το σουλούπι του γενικά είναι λίγο έτσι, η περιφέρεια. Αυτό είναι ε... Αυτό είναι έτσι. Είναι, ναι, 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 ναι αυτό δηλαδή. Τώρα πώ πρέπει να είναι δηλαδή. Έκανε ατομικέ. Τι έκανε. <laughs> ατομικέ πίτσε <laughs> έκανε. <laughs> Όχι ατομικέ προπονίε. Εντάξει, <laughs> βλέπω άμα θέλει να του στείλω μια Mr. Gold. Να, να, δέσει, να φάει. Πιστεύω, το Φίλε, παιδί. θα την εξαφανίσει σε το Ο ταλέντο, έχει μεγάλο ταλέντο. Έχει μεγάλο ταλέντο και στην κατάποση τη πίτσα. Ταλέντο που στο καλοκαίρι, αν πέσει η καλή μείνει ελεύθερο όπω αντιλαμβάνεσαι. Ε, παρόλο που έχει συμβόλαιο μέχρι το Άρα, 19. Παιδιά, ε, παι, κατά τα ομάδα του Ελπάσο, για να μην πέσετε και χάσετε την ευκαιρία να πουλήσετε λοιπόν τον ταλέντο, κερδίστε το Σάββατο τον Όφη για να έχετε μια, μια ελπίδα παραπάνω. Έτσι. Και, κοίταξε, είναι και μια από τι τελευταίε ελπίδε ε, τη ε, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ε, γιατί μετά... Η ομάδα η οποία δηλαδή είναι από τα υποψήφια και α, ε, εντάξει, δύσκολα θα την γλιτώσει Τι, τι καλό αγωνιστικό χώρο έχει στο γήπεδο τους. Και χρόνια τώρα δεν είναι και το το φαινόμενο στην Καλυθέα. Άρα παιδιά μήπως, μήπως το καλοκαίρι <laughs> να, να, πάμε να πάρουμε τη συνταγή εκεί πώς γίνεται. Το καλοκαίρι μια που το θήκει στο το όλο θέμα που ήδη βέβαια έπρεπε να έχει γίνει από φέτο, αλλά τέλο πάντων είπαμε αρκετά πράγματα. Δεν κάνουμε τα στραβά μάτια. Εν γνώση μα τα μεταθέτουμε και τα περιμένουμε να γίνουν και θα είναι διαφορετική και η δική μα τοποθέτηση και κρίση και κριτική. Εν γνώση μα δεν γίνεται. Κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να πάμε σε μια λογική. Κόψε το κεφάλι σου και πλήρωσε του. Το Κόψε ε, το, το κεφάλι σου και βάλε το χόρτο. Κόψε το κεφάλι σου και βάλε τουρνικέ. Δεν θα γίνει. Όσο και να το λέμε, μπορούμε να λαϊκίσουμε. Δεν θέλετε. θα γίνει τίποτα. Σα τα έχουμε πει ε. εδώ και πολλού μήνε ότι δεν επρόκειτο να γίνει κάτι, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει όμω περιθώριο, διότι πολύ απλά είναι υποχρεωτικό να τα έχει όλα αυτά. Και θα υπάρχει από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ και συνδρομή σε έναν βαθμό με τη Σούπερ Λίγκα, όπω έγινε και στα Γιάννη, όπω έγινε και σε άλλα γήπεδα. Και ο στόχο που έχει θέσει ο Άρης και η συμφωνία που έχει, γιατί έχει μια συμφωνία προφορική. Τώρα δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί και σε χαρτιά ή οτιδήποτε άλλο, γιατί για να μεταφραστεί σε χαρτιά πρέπει να ανέβει. είναι να αλλάξει εξ ολοκλήρου ο χλωροτάπητα, δηλαδή να σκαφτεί τελείω και να μπει ε, αυτό ένα χλωροτάπητα που χρησιμοποιείται πλέον στα περισσότερα γήπεδα. Είναι και αυτό μπήκε. Είναι κάτι ανάμεικτο. Και αυτό μπήκε και στα Γιάννα. Ναι, και είναι ανάμεικτο σε συνθετικό και κανονικό. Είναι αυτό που έχει στο καραϊσκάκι. Ε, και σιγά σιγά όλα τα γήπεδα στην Ευρώπη, αλλά ειδικά σε χώρε όπω η Ελλάδα, γιατί είναι άλλε οι καιρικέ συνθήκε στην Αγγλία. Και είναι άλλε. Η Αγγλία δεν πιάνει ποτέ σαραντάρια. Ναι. Έτσι. Ε, είναι μετά από μελέτε που έχουν κάνει γιατί την υποδομή την έχει το Βικελίδη. Ναι, είχε σκαφτεί ούτω ή άλλω. Το Βικελίδη είχαν μπει και τα, ε, τα υποδομέ από κάτω ώστε να φεύγουν τα νερά και βλέπετε ότι δεν πιάνει νερό με τι κακέ καιρικέ συνθήκε. Όταν υπάρχουν κακέ καιρικέ συνθήκε και ισχυρή νεροποντή. Αυτό Έτσι. δεν είναι πρόβλημα για το γήπεδο. Άρα προ το καλοκαίρι και... θα αλλάξει λογικά λοιπόν ο χλωτάπητα. Όχι λογικά, θα αλλάξει σίγουρα. Ναι. Mm. Λογικά το λέω, ναι. Κρατάω πάντα ένα. <laughs> δεν το βάζουμε εμεί γι' αυτό το λέω. Εγώ λυπήθηκα το, το... <laughs> το... το... το τζανακάκι στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Εγωτέλη. Ξέρεις, Έπρεπε να πηγαίνει προ τα στο... εκεί που είναι σκαμμένο το γήπεδο και ένα μήκο να βγάλει σέντρα. Εσύ το ήξερε αυτό, ότι είναι από μύκητε, από γάτε. Ναι, για να τα παιδιά. Δηλαδή, το εσύ ότι όταν ουρεί, λέει γάτα. πηγαίνουν εκεί. Στο σημείο εκεί, no, 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 no. και πάνε, λέει γάτε εκεί πέρα και είναι, λέει, μύκητα. Λέει τα ούρα από γάτα που είναι έγκυο. Τι λε, δε φίλε. Επιστήμη, φίλε, τι έτσι. Τι όξε αυτό το πράγμα, τόσο ισχυρό, είναι σαν τέτοιο. Να σε κάψει, λέει. Μην πλησιάζει σε γάτε, παιδιά που είναι εγκυμονούσε λοιπόν. Γιατί έχουμε ζήτημα, έχουμε θέμα. Και πόσε γάτε, ολόκληρο αγέλια από γάτε έχει πάει εκεί πέρα στη γωνία, ρε φίλε στο corner. Ε, μυρίζουν προφανώ τώρα και πάνε. Κάπω έτσι θα γίνεται. Τέλο πάντων. Λοιπόν, λοιπόν το στα μάτια μου ρελή είναι ήδη εδώ. Γιατί ναι, θα... γιατί αρχίζει το μάτι 7. Υπάρχει μάτια Καρσία Καπάουκ, θα το ακούσετε εδώ φυσικά. Εμεί θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τι 5 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ζάτσι και εσά που μείνατε εδώ συντονισμένοι. Σα παραδίδουμε στα χέρια του στα μάτια μου ρελή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.